Η Αναγέννηση επιστρέφει το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδό της για την 28η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League μετά από δύο συνεχόμενες εκτός έδρας αναμετρήσεις και κόντρα στον ουραγό του βαθμολογικού πίνακα Καλυθέα, ψάχνει την νίκη και την ελπίδα για το μέλλον της στην κατηγορία. Η ομάδα της Καρδίτσας με τον κόσμο στο πλευρό της θέλει μόνο το τρίποντο κόντρα στην ομάδα των Αθηνών και μόνο αυτό θα κυνηγήσει αφού κάθε άλλο αποτέλεσμα θα είναι καταδικαστικό για τη συνέχεια της προσπάθειάς της στο φετινό πρωτάθλημα. Μετά την πρωινή προπόνηση που έγινε στο αθλητικό πάρκο, ο Βάιος Καραγιάννης ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκεται τόσο ο Μπουντούρης που ξεπέρασε την οχλή στους κοιλιακούς, όσο και ο Σίλβα που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Έτσι, εκτός μάχης βρίσκεται μόνο ο Βλάντα Βούκοβιτς λόγω καρτών. Στο μεταξύ, δεν τίθεται θέμα αφαίρεση βαθμών για την αναγέννηση από οφειλές σε ποδοσφαιριστές. Το θέμα που προκλήθηκε μετά την κοινοποίηση της απόφασης του τακτικού διαιτητικού δικαστηρίου και το οποίο αφορά τη διαμάχη της διοίκησης με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας Παναγιώτη Κυπαρίση. Είναι ένα θέμα γνωστό καιρό τώρα στους παράγοντες αναγέννησης, αλλά εκτός από γνωστό είναι και τακτοποιημένο. Η διοίκηση των Κιτινόμορων έχει έρθει ήδη σε συμβαστική συμφωνία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ενώ το ίδιο έχει γίνει και με τον Αρσέν Μάριαν, τον πρώην επίσης ποδοσφαιριστή της ομάδας, που προχώρησε σε προσφυγή.